είχε φεγγάρια. Λένε ότι είχε φεγγάρι μου. Λένε ότι είχε φεγγάρι μου. Λένε ότι είχε φεγγάρι μου. Να αφήσει το πάλι από μένα. Θεού πρέπει να σα η φύση των όλων μετράνω σα. Τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμοι σα. Βασίλειον ιεράτευμα πατερωσί. Πρέσβευε Χριστόν τον Θεό. Σωθήνε τα σιχάσιμον. Καλησπέρα. Να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες στον Ευαγγελματάρχη Μητροπολίτη Μασκόου και Νησίου, κύριο Ναθαναήλ, για καλή χρονιά με υγεία, ευλογία, αγάπη, ειρήνη στα σπιτικά σας. Να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους εσάς για το έργο που επιτελείτε στο να ενημερώνετε τους συμπολίτες μας και αγάπη μεταξύ σας και ομόνοια. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να τα παίζαμε μακαρί. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ευτυχία. Θα ξεκινήσω από κάτι που είπε και ο Δήμαρχος, εδώ είμαστε μια οικογένεια. Θα δώσω μια ευχή, εύχομαι η Δημοτική Τηλεόραση να ξαναδεί μαύρο. Από εδώ και στο εξής. Εύχομαι σε όλους ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, τους ανθρώπους του Δειράς, τον Δήμαρχο και προπάντων τον Μπάμπη τον Τσατσαρόνι, ο οποίος είναι η ψυχή και η καρδιά του Δειράς. Να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους συνεργάτες μας από την Τρίπολη που θα δώσουν έναν άλλον αέρα στον Δειράς. Πιο καθαρό και πιο ωραίο. Διάβια, σόλα. Και θέλω να ευχαριστήσω όσοι παραδείσκονται εδώ, φίλοι, γνωστοί, αντιμαχίτες. Έτσι. Και στην ορχήστρα μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη τον Μάμη για τη φιλοξενία του. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, και έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον. Και η μεγαλύτερη ευκαιρία ο Δειράς να πάει εκεί που ταξίζει. Ποτέ ξανά μαύρο. Τίποτα άλλο. Αυτό που είπε ο πρόεδρος, συμφωνώ μαζί του, ποτέ ξανά μαύρο στο Post TV. Και αν περάσαμε δύσκολα, και αν περάσατε δύσκολα, εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Και αποδεικνύουμε σήμερα όλοι εδώ ότι οτιδήποτε πέρασε αυτή η όμορφη οικογένεια της Δημοτικής Τηλεόρασης και οτιδήποτε έγινε αντιληπτό στην κουακή κοινωνία ανήκει στο παρελθόν. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε μαζί με εσάς την αντικειμενικότητα, την πληροφόρηση, την δημοκρατία και την ενότητα. Να είσαστε πάντα καλά, γεροί, δημιουργικοί, με φαντασία και να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας, σε εσάς την διοίκηση και κυρίως στους εργαζόμενους. Να μην απευθυνθώ σε έναν προς έναν, σε όλους εσάς που σας βλέπω δίπλα και απέναντι, αλλά να πω ότι είμαι υπερήφανος γιατί απόψε είναι η δεύτερη πίτα που παρευρίσκομαι. Η πρώτη ήταν πάλι εργαζόμενον πάτερ μου, σε βγαίνει μου πάτερ, γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε. Ήταν η πίτα της καθαριότητας. Και εκεί ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, του μόκθου, της αξιοπρέπειας, άνθρωποι που εμπνέουν τον σεβασμό, άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τη μάχη. Και αν για κάτι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι ως Δημοτική Αρχή, είμαστε υπερήφανοι για τους απλούς ανθρώπους. Με αυτούς είμαστε. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά δεν έχει χάσει από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει χάσει διοικητικό συμβούλιο και έχει στηρίξει το Δήμαρχο. Στηρίξει σε μένα ως πρόεδρο και ως αντιπρόεδρο. Γεωργία, σε ευχαριστώ γιατί και εσύ είσαι μέρος του διοικητικού συμβουλίου του Δειράς. Ξέρεις, σε ευχαριστώ με τον σου. Μπάμπη, σε είχε να ευχαριστώ σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα και μετά ως διευθυντή του σταθμού. Ο Μάνος,
Είναι ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης και πραγματικά τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω τέτοιους συνεργάτες. Να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα όμως τον Θεοδόση τον Νικηταρά. Τον κύριο Καζούλια που πραγματικά έρχεται και παρευρίσκεται σαν του σου και ενώ ένα από την, νομίζω, την Ελλάσσονα αντιπολίτευση πραγματικά συνεισφέρει δικοδομητικά στο να, το μέσο αυτό να βγει από το τέλμα του και να, είναι, και να γιγαντωθεί και να πάρει αυτό που το αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τον Θεοδόση τον Νικηταρά και θέλω να δώσω μια ευχή στους όλους τους εργαζόμενους. Του Δειράς, το οποίο το έζησα από μέσα και το είδα με τα μάτια μου. Ξέρετε, αν δεν διαπιστώσεις κάτι με τα μάτια σου, θεωρώ ότι δεν πρέπει μόνο. Είστε για μένα, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ και γι' αυτό δεν θέλω να καταγράφετε, η πιο σκληρά εργαζόμενη υπάλληλη του Δήμου. Σας προωθώ, ξέρετε ότι εγώ δεν τα λέω αυτά για ψηφοθυρικούς λόγους ή πολιτικούς, το έχω βιώσει. Σαββάτο και διακές ακόμα και τώρα πολλές στιγμές που κάνει κρύο βρέχει. Εγώ είμαι σπίτι μου, εμείς είμαστε σπίτι μας και ενώ εσείς τρέχετε με οποιαδήποτε δημοτική αρχή, με οποιοδήποτε κόστος, με οποιαδήποτε εκδήλωση να καλύψετε το γεγονός, να μεταφέρετε από τον πολίτη τον Κεφαλιανό στο ψαλίδι που μένω το τι γίνεται, να μεταφέρετε πολιτισμό, να διατηρείτε τον πολιτισμό στο νησί της Κου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς η προηγούμενη δημοτική αρχή πήγε εξαφανίσει το μεγαλύτερο όνομα που λέγεται Δειράς. Πήγε να το εξαφανίσει και πήγε να το ξεπουλήσει. Δεν θα ξεπουληθεί ο Δειράς. Ο Δειράς έχει πάρει τα πάνω του. Σας ευχαριστώ ότι έχει πάρει τα πάνω του, διότι έχουμε αφήσει και θεωρώ ότι μας αναγνωρίζετε. Και πάλι το οφείλω αυτό στον Θεοδόση τον Νικηταρά και στον Πάπη τον Τσατσαρό, αλλά και στο Μάνο, ότι αυτό το μέσο έχουμε αφήσει να το αφήσει ελεύθερο και το έχουμε αφήσει να ανθίζει. Διότι η δημοσιογραφία είναι, σας θεωρώ, καλλιτέχνες. Είσαστε καλλιτέχνες, είτε δημοσιογράφοι είτε τεχνικοί. Και αυτά τα καλλιτέχνες όπως τα λουλούδια στη φύση πρέπει να τα αφήσουμε να ανθίζουμε. Σας ευχαριστώ από την ψυχή μου. Να ξέρω ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας και εγώ προσωπικά θα είμαι σαν άνθρωπος δίπλα σας και ούτε καλή μόνο να μην σας πειράξει. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους τους εργαζόμενους. Είμαστε εδώ και θα μείνουμε συμπαραστάτες και υποστηριχτές στην ανάκαμψη του μέσου και το μέσο να φτάσει εκεί που αξίζει να φτάσει και το σήμα του ακόμα πιο μακριά και η εμβέλειά του μέσα στις καρδιές και μέσα στις ψυχές όλου του νησιού και όλων των γύρων και να ζήσουμε όλοι χαρούμενες στιγμές. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, ένα παράπονο μόνο στο φίλο μου τον Πάπη Τσατσαρόλη. Επειδή μίλησε για μαύρο, σήμερα έπρεπε να είναι εδώ με κόκκινο, πράσινο, μπλε και τα λοιπά. Άλλη φορά θα το ξεχνούμε σε αυτό. Θα είστε πάντα καλά. Σας πω ο περήφανος που εργάζομαι στο Vox TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας. Εκ μέρους των εργαζομένων του Vox TV. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Μιχάλη τον Χατζηδέμελη όπως όλοι. Και όσων εργάζονται μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι να είμαστε γεροί σε ένα ψηλά βουνά, σαν τον Μιχάλη τον Χατζηδέμελη. Τα πηγαίνει η μπαχκατούρα, το τριάλα ή λαρό, μπαχκατούρα.
Έλα τη σε φεγγάρι μου, να αφήσω πάλι αμούρια.